πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσε πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Τέλος τα ψέματα. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Αυτή τη φορά είναι σε θέση offside. Μπουχαλάκης. Πέλκας προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Ευκαιρία! Τη στέλνει μακριά για να σένει λίγο η άμυνα του. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε, γιατί είδε δική του συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει, δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Αν και η κατοχή δεν είναι μοιρασμένη, οι ευκαιρίες μέχρι τώρα είναι 0 και για τις δύο ομάδες. Χασάν! Στην μπάλα ο Φορτούνης! Κατέβασε τα ρολά εδώ! Ο Φορτούνης αλλιώς το φαντάστηκε εδώ. Αλλά ο κύριος κάτω από τα δοκάρια είχε άλλη γνώμη. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Με αυτή την παλιά θέλει να... Εδώ ενήργησε αριστοτεχνικά. Είδαμε την εφαρμογή αυτού που γνωρίζουμε πολύ καλά τη θεωρία. Δηλαδή, αν ο Πασέρ και ο επιτιθέμενος συντονιστούν καλά, τότε μπορούν να ανοίξουν στα δύο οποιαδήποτε αντίπαλη άμυνα. ΠΑΟΚ παίρνει το προβάδισμα. 1-0. Αυτό σίγουρα θα τους απαλλάξει από το άγχος, αλλά δεν πρέπει να χαλαρώσουν κιόλας. Ξέρουμε άλλωστε πόσο απρόβλεπτο είναι το ποδόσφαιρο. Βλέπουμε πως το μοναδικό τέρμα του αγώνα ήταν και αυτό που έκανε τη διαφορά. 1-0 το σκορ. Σισε προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ακόμ! Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή. Κάνει κι άλλη προσπάθεια. Ναι, μπήκε! Και χτυπούν ξανά. Δύο μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Κρίμα. Δεν τους άξιζε κάτι τέτοιο. Πραγματικά ολέθριο το λάθος τους.
έως τώρα έχουν δεχτεί δύο γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Λέω Μάτος. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του βοηθού. Μπροστά. Πέλκας. Κάνει ένα πεντακάθαρο φάουλ. Καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Χασάν πάει να την περάσει προς τα έξω. Πετάει την μπάλα προς τα μέσα. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Άψογη εκτέλεση, με σιγουριά και αποτελεσματικότητα. Σαν να πήρε τα μέτρα σε εισαγωγικά έτσι του τραυματοφύλακα. Και τότε όλοι ξέραμε πώς θα καταλήξει η φάση. Λέων είναι στο 3-0 το σκορ. Ο Ολυμπιακός παίζει υπομονετικά, αλλά ίσως χρειάζονται και άλλα πράγματα πέρα της υπομονής. Βαλμπουενά, μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Μαουρίσιο, θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Να και το σούτ τώρα. Μεγάλη επέμβαση. Ξεμαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Αυτή ενδέχεται να είναι η τελευταία φάση για το ημίχρονο. Σηματοδοτεί την ανάποδα του αγώνα. Θεωρητικά, στο ποδόσφαιρο λέμε ότι όλα είναι ανοιχτά με τους τέλους. Αλλά εδώ δυσκολεύομαι να το πω. Πάντως, δεν θα βαρεθούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήδη το παιχνίδι μου φαίνεται σαν ρουά μάτ. Δεν βλέπω δηλαδή πώς θα μπορέσουν οι αντίπαλοι να ξαναμπούν στο μάτς. Γιατί τους έχουν δέσει χειροπόδαρα. Προηγούνται με 3 γκολ, καθώς το σκορ είναι 3-0. Εάν μόλις επιστρέψατε από το διάλειμμά σας, δεν χάσατε παρά μόνο μερικές στιγμές του δεύτερου ημιχρόνου. Φορτούνης. Βαλμπουενά. Σισε. Αλλάζει παιχνίδι. Προσπαθούν να ανοίξουν το παιχνίδι. Φορτούνης. Στην μπάλα ο Χασάν. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Κλέβει την μπάλα. Γιαννούλης. Λιμιός.
Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Ακπομ θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Αλλαγή παιχνιδιού. Αλλαγή παιχνιδιού προς την άλλη πλευρά. Μπέλκας. Λέω Μάτος. Ίγκασον. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Λιμιός. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Πάει για το γκολ. Ναι, είναι γκολ. Οι παίκτες είναι σε έκσταση. Οι οπαδοί τους σε παροξυσμό. Καλύτερα δεν γίνεται για αυτούς. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που και θεαματικό ποδόσφαιρο ξέρει να παίζει, αλλά και να σκοράρει. Αντάλλαξαν τόσο όμορφα και αποτελεσματικά αυτές τις γρήγορες πάσες, που πριν ο αντίπαλος πάρει καλά-καλά ήδη τι είχε γίνει, αυτοί είχαν σκοράρει. Βλέπουμε κίνηση στον πάγκο. Από ό,τι φαίνεται, θα πραγματοποιήσουν αλλαγή τώρα. Από ό,τι φαίνεται, δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη αλλαγή. Και γι' αυτό έκανε άλλη μία διορθωτική κίνηση. Πλέον το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους. Το Ρωσίδης. Γιαννούλης κάνει το κλέψιμο. Έξυπνο. Ακπομ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάι. Ο ποδοσφαιριστής είχε συνέχεια το νου του στην μπάλα. Κατάφερε να την πάρει στην κατοχή του, αλλά από εκεί και πέρα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Φορτούνης. Ευκαιρία ο Χασάν. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Ακπομ. Βγάζει την μπάλα δεξιά. Θα το καρφώσει. Σε πολύ πλεονεκτική θέση. Διώχνει όπως όπως την μπάλα. Λιμιός. Χασάν. Λάζαρος. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Το Ρωσίδης. Η πίεση που του άσκησε σε αυτό το μαρκάρισμα θα τον κάνει να παραπατήσει. Γιαννούλης. Δοκίμασε τη βαθιά παλιά. Τελικά θα του κάνει το φάουλ εδώ. Πέλκας. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Ακπομ. Ψάχνει τη συχτήπα. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Και ξανά μέσα. Καναντά. Βασανιστικό πια για κάποιον. Μέσα. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. Αλλαγές πρώτων πυλών. Φυσικά μόλις η μπάλα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Νομίζω πως αν συνέχισε να παίζει θα ήταν πιο αργός και από την επανάληψη. Είχε τελειώσει όλα τα καυσιμά του, οπότε ορθά αντικαταστάθηκε. Το μάτς έχει αρχίσει να θυμίζει προπόνηση. Το Ρωσίδης. Βαλμπουενά. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Οι αντίπαλοι έχασαν κατά κράτος. Δεν μπόρεσαν να προβάλλουν καν αντίσταση. Αυτό που θαυμάζω σε αυτή την ομάδα και το είδαμε ξεκάθαρα και σήμερα είναι η μεγάλη συνοχή μεταξύ των γραμμών της. Ξέρουμε πως όλα ξεκινάνε από την άμυνα. Και εδώ τελειώνει η απόψινη μετάδοση. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θαναελάκη. Νομίζω πως αυτό ήταν για σήμερα. Να είσαι καλά, Χριστό.